Είναι βαριά η κατηγορία δεκανίκη της κυβέρνησης και κοντά, είχα να το ακούσω από το 89 κοντά. Είδατε πώς αλλάζουν, πώς επανέρχονται ορισμένα πράγματα. Πού το αποδίδεται αυτό, πού το αποδίδεται αυτό, το δεκανίκη της... Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά και να μην ασχοληθούν, νομίζω, με τη δύσκολη θέση που είναι η κυβέρνηση και λόγω των δύσκολη θέση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και λόγω των εσωκομματικών του προβλημάτων, αλλά και λόγω των συγκεκριμένων ευθυνών που έχει και η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως φυσικά και η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για τη διαμόρφωση μιας κατάστασης στον τομέα των συνειδηροδρομικών μεταφορών που οδήγησαν στο έγκλημα στα Τέμπη. Ξέρετε τι γίνεται εδώ. Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι η προσπάθεια το κάθε κόμμα που διαχειρίστηκε αυτή την κατάσταση από κυβερνητική θέση και υλοποίησε μια συγκεκριμένη πολιτική, την οποία εμείς λέμε ότι πρέπει να εξετάσουμε, να βγει από το κάδρο των ευθυνών. Αυτό είναι. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο αυτή τη δύσκολη θέση την εκφράζουν και με τέτοιους χαρακτηρισμούς. Βέβαια, τώρα να μιλάει για δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας η κυρία Τζάκρη, η οποία έχει ψηφίσει μνημόνια με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία και η οποία είναι σε ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή αντιγράφει θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω είναι και λίγο. Η γελιότητα έχει και τα όρια της. Τώρα ένας ακροατής, κύριε Γκιόκα, που ακούει, λέει, ναι ρε παιδί μου, κάνει μια πρόταση στο ΚΚΕ για εξεταστική. Αλλά γιατί δεν κάνει για προανακριτική που υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Και νομίζω ότι στον μυαλό πολλών, ενώ με αθώο τρόπο, έχει μια βάση. Κύριε Σκουρή, η Εξεταστική Επιτροπή, αν δείτε και το κείμενο του αιτήματος που έχουμε καταθέσει, μιλάει για την αναζήτηση όλων των πολιτικών και ποινικών ευθυνών. Εμείς μιλάμε συγκεκριμένα για ποινικές ευθύνες, οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν μέσα από αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να δούμε μία πολιτική η οποία έχει μία ιστορία. Να πω μόνο ότι η μήνυση που κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων μιλάνε για διερεύνηση των ευθυνών σε βάθος 15 ετίας. Αυτό δηλαδή που οι ίδιοι συγγενείς των θυμάτων ζητάνε με τη μήνυση που κατέθεσαν, αυτό εμείς φέρνουμε ως πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής. Δηλαδή να εξεταστεί μία πολιτική η οποία μέσα από την απελευθέρωση, την ιδιωτικοποίηση, την κατάτμιση του ΟΣΕ, αυτό που λέγαμε, αν θυμάστε καλά, εκείνη την περίοδο του ατυχήματος, αλλού βρέθηκαν τα βαγόνια και αλλού βρέθηκαν οι ράγες, άλλος διαχειριζόταν τα βαγόνια και άλλος διαχειριζόταν τις ράγες, της μείωσης του προσωπικού, όλα αυτά να δούμε πώς επέδρασαν στο κομμάτι της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Όντως το Πασόκ, όντως η πρόταση 57, του Πασόκ, 57 ζωές. Γιατί και φυσικά δεν την είδαμε. Και ποινικές ευθύνες υπουργών που διαχειρίστηκαν αυτή την κατάσταση. Και οι οποίες τουλάχιστον για τον κύριο Σπίρτζη έχουν παραγραφεί από ό,τι έχω καλά ερμηνεύω τον νόμο. Ήθελα να σας ρωτήσω. Κοιτάξτε να δείτε, προσέξτε, ναι. Γιατί εδώ υπάρχει μια παρανόηση. Καταρχήν, διάβασα χθες την πρόταση του Πασόκ, την οποία την κατέθεσε χθες, στο παραένα δηλαδή, ενώ την είχε εξαγγείλει εδώ και 2 και 3 μήνες και δεν την είχε καταθέσει ποτέ και την κατέθεσε στο παραένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για ένα προανακριτική και ακόμη δεν έχει καταθέσει τη δικιά του. Τι λέει η πρόταση του Πασόκ, που τουλάχιστον είναι η μόνη που έχουμε πέραν του ΚΚΕ αυτή τη στιγμή, χωρίς να υποτιμάμε ζητήματα που θέτει, και εμείς θα τα εξετάσουμε όλα, να ξέρετε. Στην ουσία, εγκαλεί τους δύο υπουργούς, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σπίρτζη, για παράβαση καθήκοντος, προσέξτε, μόνο για παράβαση καθήκοντος, και τον κύριο Καραμαλή για ζητήματα απιστίας, δηλαδή κακοδιαχείρισης, σε όσον αφορά τη σύμβαση την 717. Το ατύχημα στα Τέμπη ήταν μόνο ζήτημα κακοδιαχείρισης? Θέτω ένα κρίσιμο ερώτημα. Ήταν ένα ατύχημα που οδήγησε στην απώλεια 57 ανθρώπων? Βλέπετε λοιπόν ότι ακόμη και η πρόταση του Πασόκ, που ξαναλέω θέτει και υπαρκτά ζητήματα που εμείς δεν αρνούμαστε να εξεταστούν. Όχι, να πάμε παρακάτω. Θα την ψηφίσετε για την πρόταση του Πασόκ? Εμείς λέω ότι δεν τις θέτουμε σε αντιπαράθεση. Θα τις εξετάσουμε και την πρόταση του Πασόκ και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και θα τοποθετηθούμε συγκεκριμένα. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν έρχεται αντιπαράθεση. Ερώτημα τώρα. Όμως, βλέποντας αυτό που έχει ήδη κατατεθεί, αυτό που είναι πολύ περιορισμένο. Είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Ερώτημα, κύριε Γιώργο, για να προλάβουμε το χρόνο.
βλέπουμε τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και φαίνεται ότι τα στελέχη που αποχώρησαν και που ενδεχομένως αποχωρήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα λένε ότι μπορούν να συγκροτήσουν ένα πολιτικό κόμμα στο χώρο της αριστεράς. Το θεωρείται ανταγωνιστικό προς το ΚΚΕ? Μπορεί να σας κάνει ζημιά, μπορεί να περιορίσει τις διαρροές που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα εσάς? Κοιτάξτε να δείτε, η προσπάθεια του να στηθούν αναχώματα σε έναν ριζοσπαστισμό και σε ένα ριζοσπαστικό ρεύμα που βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή την περίοδο, που συναντήθηκε με το ΚΚΕ σε μεγάλους αγώνες, σε εκλογικές μάχες, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και αρκετοί πρώην ψηφοφόροι, φίλοι, ακόμη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, η προσπάθεια να στηθούν τέτοια ανακόμματα είναι διαρκής. Όμως αυτό που πρέπει να βγει ως συμπέρασμα είναι ότι αυτή την πορεία ιδεολογικού, πολιτικού και οργανωτικού εκφυλισμού του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα, ας το πούμε έτσι, εκπροσωπεί η ομάδα και η ηγεσία Κασελάκη, αυτή την πορεία την στήριξαν και τα άλλα στελέχη της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα διαφωνούν και εμφανίζουν τον εαυτό τους ως θύματα. Ήταν μια πορεία, κύριε Σκουρή. Δεν είναι ένα προϊόν συνωμοσίας η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια πορεία πολιτικού, ιδεολογικού και οργανωτικού εκφυλισμού που βιώνουν όλα αυτά τα κόμματα που πατάνε σε πολλές βάρκες, που από τη μια μεριά θέλουν να δώσουν ένα ανθρώπινο πρόσωπο στον καπιταλισμό, που είναι και με τους εργαζόμενους, που είναι και με το κεφάλαιο. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα σήμερα εκφράζεται με έναν τρόπο που τον εκπροσωπεί η ηγεσία Κασελάκη, όμως ένας λαός, ένας κόσμος που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βγάλει συμπεράσματα από αυτή τη διαδικασία, βγάζει συμπεράσματα και θεωρούμε ότι η λύση είναι η συμπόρευση με το ΚΚΕ στους αγώνες και στα κρίσιμα μέτωπα που έχουμε μπροστά μας. Τουλάχιστον από μένα, σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι η δεύτερη, η τρίτη θέση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές? Το διψήφιο. Ξέρετε, είχε και μία. Ισχυρό διψήφιο που λέγεται το ΠΑΣΟΚ. Είχε και μία απάντηση σε μία πρόσφατη συνέντευξη ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος. Εμείς δεν θέτουμε αριθμητικούς στόχους ή στόχους όσον αφορά θέσεις. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται ένα ρεύμα αμφισβήτησης στην κυρίαρχη πολιτική. Εκφράστηκε και στις βουλευτικές εκλογές, εκφράστηκε και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Είναι ένα ρεύμα που, αν θέλετε, διαμορφώθηκε και το προηγούμενο διάστημα σε αγώνες, στο εργατικό, στο λαϊκό, στο φοιτητικό κίνημα. Αυτό μπορεί να εκφραστεί και στις ευρωεκλογές και να πάει το ΚΚΕ όσο γίνεται πιο ψηλά. Και αυτό να εκφραστεί, ξέρω εγώ, και με την τρίτη θέση και με τη δεύτερη θέση. Όμως το ζήτημα δεν είναι, να το πω έτσι, ζήτημα θέσης, είναι αυτό το ρεύμα που διαμορφώνεται να μπορεί να δυναμώσει ακόμη περισσότερο. Γιατί ξαναλέω, υπάρχουν κρίσιμες μάχες μπροστά μας, κρίσιμα μέτωπα πάλης, στην ακρίβεια, στο φορολογικό, στα ζητήματα των διεθνών εξελίξεων με τον πόλεμο του κατοχικού κράτους του Ισραήλ ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό. Και αυτές τις μάχες πρέπει να τις δώσουν πολύ περισσότερες εργατικές λαϊκές δυνάμεις. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκιώκα. Να είστε καλά.